Πάμε να συναντήσουμε τον Αντιδήμαρχο των Έργων στο Δήμο Βολού, τον κύριο Θάνο Θεοδόρου, διότι δεν υπάρχει γειτονιά απόμερη ή κεντρική που να μην έχει εργοτάξιο, κύριε Θεοδόρου. Και θέλω να τα βάλουμε σε μια σειρά για να ξέρουμε τι έχουμε μπροστά μας, ποιοι είναι οι ορίζοντες αυτών των έργων, τι έρχεται πρώτο, τι ακολουθεί. Γεια σας και χρόνια πολλά. Καλησπέρα. Χρόνια πολλά. Καλησπέρα κύριε Βολίζο και καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Φαντάζομαι σε ένα σπίτι με δύο παιδιά. Όχι, είμαι στο γραφείο. Είστε στο γραφείο. Εντάξει. Είμαι στο γραφείο. Δεν έχει σημασία, αλλά και στο σπίτι σας φαντάζομαι η ατμόσφαιρα επιβάλλει να λέμε χρόνια πολλά. Είμαστε παραμονές της μεγάλης εβδομάδας. Λοιπόν, ελάτε να δούμε τι έχει ξεκινήσει και σε τι ορίζοντες ολοκληρώνονται για να δούμε και τι ακολουθεί. Πολύ σωστά. Βασικά να ξεκαθαρίσουμε και να βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά και να πούμε ότι προερχόμαστε από μία πάρα πολύ δύσκολη περίοδο και μία πάρα πολύ δύσκολη χρονιά. Γιατί όπως είναι λογικό, η υγειονομική κρίση που έχει επηρεάσει όλο τον κόσμο και όλη την καθημερινότητά μας, λογικό είναι να έχει επηρεάσει και τον Δήμο σε ένα σημείο. Εννοείται. Βέβαια, και τα έργα φαντάζομαι, έτσι, τουλάχιστον στην πρώτη καραντίνα που ήταν ανεξερεύνητα πεδία τα υγειονομικά και οι εργολαβίες τα πήγαν πίσω και κάποια συνεργεία θα σταμάτησαν, κάποια θα νόσησαν και πάει λέγοντας. Κοιτάξτε να δείτε όμως, παρόλα αυτά έχουμε ανταπεξέλθει πάρα πολύ καλά. Άρα δεν παραβιάζονται τα χρονοδιαγράμματα, λέτε. Πολύ σωστά. Και στα χρονοδιαγράμματα που έχουμε με τους εργολάβους, αλλά και στα χρονοδιαγράμματα τα εσωτερικά που έχουμε εμείς από τον Δήμαρχο, όσον αφορά την υλοποίηση των έργων. Σίγουρα αντιμετωπίσαμε δυσκολίες, σίγουρα και εμείς είμαστε προστελεχωμένοι. Φανταστείτε ότι και στις υπηρεσίες είχαμε απώλειες, γιατί υπήρχαν άδειες ειδικού σκοπού. Πάρα πολλοί άνθρωποι δεν μπορούσαν να δουλέψουν, αλλά παρόλα αυτά όμως είμαστε ευχαριστημένοι και αυτό φαίνεται έξω στην πόλη. Αφήνει το αποτύπωμα στην καθημερινότητα, γιατί εκτελούνται, όπως πολύ σωστά είπατε στην αρχή, πάρα πολλά έργα. Σημαντικότερο έργο που εκτελείται αυτή την περίοδο στην πόλη μας είναι η αντικατάσταση των 18.000 φωτιστικών σωμάτων. Μέλλοντα, είναι κάτι το οποίο έχει αρχίσει στην καθημερινότητα, το βλέπει ο Δημότης. Αλλάζει η πόλη, ασφάλεια παραπάνω στους πολίτες. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο έργο που εκτελείται αυτή τη στιγμή στην πόλη μας. Μεγάλα έργα εκτελεί και η ΔΕΙΑΜ, που είναι έργα ουσίας, όπως η ζωνοποίηση που έχει ξεκινήσει στις περιοχές. Δεν θα μου τα περνάτε έτσι γρήγορα. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Ήδη έχει ξεκινήσει αυτή η εργολαβία της ζωνοποίησης. Για να πάμε σε αυτό, που βεβαίως είναι από τα έργα με μεγάλο ορίζοντα, γιατί πρέπει να σκαφτεί όλη η πόλη. Έτσι. Αυτή είναι γύρω στους 15 μήνες έχει χρονοδιάγραμμα, το εκτελεί η ΔΕΙΑΜ. Έχουμε και εμείς μια συνεργασία μαζί με τη ΔΕΙΑΜ πάρα πολύ καλή, γιατί φανταστείτε ότι εμείς κάνουμε κάποιες πεζοδρομήσεις στο κέντρο της πόλης. Άρα το συνδυάζετε. Το συνδυάζουμε, γιατί δεν είναι σωστό να πάμε να κάνουμε συνέχεια. Μετά να ξαναρθεί η ΔΕΙΑΜ να σκάψει. Ποιες νέες πεζοδρομήσεις έχουμε? Αυτή την περίοδο έχουμε ολοκληρώσει στο κέντρο της πόλης το 90%. Μένει ένα κομμάτι στη Μαυροκορδάτου που είναι να πεζοδρομηθεί, που είναι ανάμεσα από την Δημητριάδος και την Έρμου, εκεί που τώρα είναι. Μπράβο. Το κομμάτι που σήμερα είναι η παράκαμψη. Λόγω του πάρκινγκ της Φιλελλήνων. Παρ' όλα αυτά, έχουμε ξεκινήσει όμως και στα Παλαιά, εδώ στην περιοχή. Ολοκληρώνουμε τη Μελούνας. Είναι να γίνουν και οι Μητροπολίτες του Γρηγορίου. Τέλειωσαν οι αντιδράσεις. Θαύτηκε το τσεκούρι του πολέμου που κάποιοι είχαν σηκώσει ψηλά. Εμείς δεν είχαμε. Μεμονωμένη ήταν η αντίδραση. Θεωρώ ότι είναι μια περιοχή η οποία είναι αδικημένη πολλά χρόνια τώρα στην πόλη μας και ήρθε η ώρα και αυτή η περιοχή να αλλάξει όψη, να γίνει σύγχρονη, να αναπτυχθεί. Όταν γίνονται έργα τέτοια, συνήθως ο κόσμος έχει μια δυσκολία στην καθημερινότητά του, αλλά μετά όμως το αποτέλεσμα και το αποτύπωμα ενός έργου είναι πάρα πολύ διαφορετικό. Μάλιστα. Λοιπόν, αναφερθήκατε στο πάρκινγκ της Φιλελλήνων. Ξέραμε ότι πήρε παρατάσεις, γιατί για τους λόγους που εξηγήσετε μην τα πούμε ξανά, κυρίως λόγω της πανδημίας. Πότε θα έχουμε την οριστική παράδοση και να δούμε από εκεί και πέρα τι γίνεται με το διαγωνισμό? Θα γίνετε επιχειρηματίες στον Δήμο? Θα έχετε πάρκινγκ? Πώς θα λειτουργήσει? Έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα αυτή τη στιγμή, η σύμβαση με τον ανάδοχο στην τελευταία παράταση που έχει λύγει στα τέλη Μαΐου.
Από εκεί και πέρα είναι να γίνει και ένα έργο οδοποίησης από την οδό Φιλελλήνων ώστε να διαμορφωθεί η είσοδος και η έξοδος του πάρκινγκ. Mm-hmm. Είμαστε σε φάση που αναθεωρούνται και οι άδειες οικοδομικές. Είναι να γίνει και η προσθήκη του ανελκυστήρα ώστε να σε οδηγεί στο τελευταίο δώμα που θα γίνει ένα μαγαζί γεωνομικού ενδιαφέροντος. Οι διαδικασίες οι αρχικές για την μίσθωση των καταστημάτων και στο ισόγειο αλλά και στο δώμα έχουν ξεκινήσει. Και από εκεί και πέρα θα έχει ξεκινήσει και η διαδικασία ώστε να βρεθεί και η εταιρεία η οποία θα διαχειριστεί για λογαριασμό του Δήμου το πάρκινγκ. Είμαστε σε καλό δρόμο. Έχει πει πολλές φορές ο Δήμαρχος όμως ότι αν δεν βρεθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα, γιατί δεν μπορείς να έχεις ένα έτοιμο πάρκινγκ που έχουν δαπανηθεί τόσα χρήματα και να το έχεις να κάθεται, θα λειτουργήσει ο Δήμος. Θα βρείτε το σχήμα. Αυτή η λογική είναι. Με αυτή τη λογική πάμε. Ότι για όσο χρειαστεί. Θα το λειτουργήσει ο Δήμος. Αυτή είναι η λογική. Άρα να περιμένουμε τέλη καλοκαιριού, Σεπτέμβριο, με αυτές τις πρόσθετες εργασίες που μας λέτε να λειτουργήσει. Με τις πρόσθετες εργασίες να είμαστε έτοιμοι, ναι. Προς τα τέλη του καλοκαιριού. Τέλη καλοκαιριού, λοιπόν. Τα υπόλοιπα έργα, η Ζάχου με την Καραμπατζάκη προχωράει κανονικά. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στη Ζάχου. Το έργο του θεάτρου που και αυτό ήταν ένα μεγάλο. Τι χρονοδιαγράμματα έχετε για τη Ζάχου και την Καραμπατζάκη? Στην Καραμπατζάκη τέλος του χρόνου θα είμαστε έτοιμοι. Α, και στα δύο ρεύματα. Και στα δύο ρεύματα, ναι. Εντάξει, έχει γίνει και σε ένα κομμάτι της Καραμπατζάκη προετοιμασία. Η Ζάχου δεν είχε καμιά διαμόρφωση. Άρα και θα καταλήγουν ή θα ξεκινούν, ας το πούμε έτσι, από τον περιφερειακό κανονικά. Από τον περιφερειακό, έτσι κανονικά. Αυτή τη στιγμή και στο θέατρο προχωράμε κανονικά, γίνονται εργασίες. Παραμένει ορίζοντας του θέατρου, δηλαδή το 22 θα έχουμε εγγένεια? Κοιτάξτε να δείτε, πάμε ναι για αυτό το χρονοδιάγραμμα το οποίο έχουμε πει εξ αρχής, να το τηρήσουμε. Είναι η πρώτη φάση του έργου. Έχουμε σε συνεργασία με την περιφέρεια που έχουμε υποβάλει και την τροποποίηση της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Έχουμε και δεύτερη φάση του έργου, που είναι η σκηνή, η ταμή που λέμε, και η διαμόρφωση του εξωτερικού χώρου, του θεάτρου. Έχουμε υποβάλει έργα που έχουν εγκριθεί. Μιλάτε για το υπαίθριο θέατρο ή για τον περιβάλλοντα χώρο? Για τον περιβάλλοντα χώρο. Μάλιστα. Για τον περιβάλλοντα χώρο, του θεάτρου. Ο κόμβος, ο πέμπτος, τον βλέπετε καθημερινά, περνάμε από εκεί, έχει αρχίσει και διαμορφώνεται και εδώ θα είμαστε εντός χρονοδιαγράμματος τέλη Μαΐου, πιστεύω, έτοιμοι, mm-hmm. όπως μας έχει υποσχεθεί και ο εργολάβος. Και πότε πάμε για τον επόμενο? Σημαντικό. Φαντάζομαι μέσα στο καλοκαίρι που θα είναι η κίνηση αυξημένη προς τα παράλια. Έχει δημοπρατηθεί ο έκτος ο κόμβος. Και ξεκινά πότε? Σε φάση που ανοίγουμε τα δικαιολογητικά της διαγωνιστικής διαδικασίας θα βγει ο ανάδοχος και λογικά προς τα τέλη καλοκαιριού θα ξεκινήσουμε. Ναι, για να έχει περιοριστεί και η κίνηση προς τα παράλια, γιατί θα γινόταν κομφούζιο. Έτσι, και ο κόμβος της Νέας Ιωνίας πότε είναι, κύριε Θεοδωρού? Είναι ακόμα ένα έργο το οποίο το έχουμε υποβάλει στην τροποποίηση της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Είναι το δεύτερο έργο μετά από το θέατρο. Έχουμε εγκρίσεις. Περιμένουμε τώρα να βγει η πρόσκληση ώστε να υποβάλουμε την τελική μας πρόταση. Ωραία, κάτι πήγατε να πείτε, αλλά σας πήρα μπάριζα με τους κόμβους. Πέρα από τα έργα τα οποία εκτελούνται, τα οποία είναι πάρα πολλά, είναι και η ενεργειακή αναβάθμιση του κολυμβητηρίου στη Νέα Ιωνία που γίνεται αυτή την περίοδο. Ολοκληρώσαμε την ενεργειακή αναβάθμιση του καρτάλιου, του σχολείου. Πάρα μικρά έργα, συντηρήσεις στις γειτονιές, είμαστε από πάνω. Στις ενότητες πάμε πολύ καλά. Προσπαθούμε σε συνεργασία με τους τοπικούς προέδρους να λύνουμε προβλήματα και στις ενότητες. Είναι μεγάλος όγκος, όπως καταλαβαίνετε, κύριε Πολύζο, και όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Αλλά το σημαντικότερο είναι ότι όλο αυτό το διάστημα, παρόλο που είχαμε όλες τις δυσκολίες, όπως είπαμε στην αρχή της υγειονομικής κρίσης, πέρα από την υλοποίηση των έργων τα οποία ήταν ήδη προγραμματισμένα, έχουμε αρχίσει και προγραμματίζουμε και άλλα πράγματα για το πώς βλέπουμε το βόλο του μέλλοντος. Ωραία, πάμε να τα δούμε λοιπόν αυτά. Αυτά είναι όπως με ναυαρχίδα το Μουσείο της Αργούς, όπως γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Έχουμε ολοκληρώσει το 95% της μελέτης που λέμε, είμαστε έτοιμοι. Περιμένοντας την οριστικοποίηση των συζητήσεων που κάνει ο Δήμαρχος, ώστε να έχουμε και εκεί τις επίσημες αποφάσεις ένταξης σε κάποια προγράμματα χρηματοδοτούμενα. Έχουμε την χρηματοδότηση που εξασφάλισε ο Δήμαρχος στα 10 εκατομμύρια για τις ασφαλτοστρώσεις στην πόλη του Βόλου, που είναι μεγάλη επιτυχία. Το τέτοιο ποσό δεν έχει έρθει από πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων στην πόλη. Είναι πάρα πολύ, πολύ απορρίσαν πως ο Δήμαρχος κατάφερε και πήρε τέτοια συνάδελφοί του. Βέβαια, ναι.
μας παίρνουν τηλέφωνο στην υπηρεσία και λένε, παιδιά, πώς κάνατε την οικόδελτη. Και λένε, δεν είναι θέμα. Αυτό τι σημαίνει, ξύλωμα και τοποθέτηση νέας ασφάλτου ή στην υπάρχουσα? Είναι ανάλογα τους δρόμους και τις φθορές που υπάρχουν. Μάλιστα. Αλλού θα γίνει ξύλωμα, αλλού θα γίνει φρεζάρισμα και τοποθέτηση νέου ασφαλτοτάπητα. Και από εκεί και πέρα είναι και οι προτάσεις που κάνουμε στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης και οποιαδήποτε άλλη πρόσκληση βγάζει είτε το ΜΕΑΚΟ πρόγραμμα Υπουργείου είτε το ΠΕΠ Θεσσαλίας, και είμαστε αναμονή ώστε να έχουμε καλό επίπεδο σε επίπεδο μελετών, να είμαστε σε πολύ καλή ωριμότητα ώστε να υποβάλουμε τις προτάσεις μας. Και φαντάζομαι παραμένουν οι μεγάλες διεκδικήσεις που έχουν να κάνουν με το δικαστικό, έχουν να κάνουν με την παραλιακή ζώνη. Στις πόλεις εννοείται, στις οποίες ο Δήμαρχος ξέρει πολύ καλύτερα το πώς χειρίζεται τώρα, αυτά τα πράγματα. Να πω και κάτι που άκουσα και φαντάζομαι από εκεί που το άκουσα δεν υπάρχει. Την Μεγάλη Τετάρτη θα δημοσιεύσει ο Ταχυδρόμος μια πολύ ενδιαφέρουσα δημοσκόπηση που τρέχει αυτές τις ημέρες, ή θα τρέξει εν πάση περιπτώσει. Όχι, το λέω εγώ, οπότε θα δούμε όλα αυτά πώς τα αντιμετωπίζουν οι πολίτες, τι προτεραιότητες. Καλό είναι και εμείς, ναι, γιατί θα δούμε και τις προσπάθειές μας. Ναι, γιατί θα δείτε και από τις προσπάθειές σας τι επιβραβεύουν, τι βλέπουν να χωλαίνει, να κουτσένει, τι προτεραιότητες βάζουν ήδη οι πολίτες, ποια θεωρούν δηλαδή τα μείζωνα ζητήματα. Τώρα θα μου πείτε, αν πουν την ανεργία που είναι μείζον ζήτημα, βέβαια, δεν είναι στα δικά σας χέρια ή, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι απολύτως στα δικά σας χέρια. Φαντάζομαι ότι και σε αυτή την κατεύθυνση ό,τι μπορείτε κάνετε και ως μονάδες και ως ομάδα. Αλλά θα τα δούμε. Έτσι, τη Μεγάλη Τετάρτη στον Ταχυδρόμο θα υπάρχει αυτή η δημοσκόπηση. Δεν ξέρω, βάζει και για τα πρόσωπα, θα το μάθω και θα σας πω, κύριε Θεοδόρο. Δεν το ξέρω καθόλου. Ή βάζει μόνο για το πρόσωπο του Δημάρχου. Θα τα δούμε. Σας ευχαριστούμε. Καλό Πάσχα. Να είστε καλά. Καλό Πάσχα. Γεια σας, κύριε Θεοδόρου.